ένα άνευ προηγουμένου αλλαλού με έχει προκαλέσει η υποβολή παραίτησης του Γιώργου Ανιφαντή από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Ιαννητών, προκειμένου να επανέλθει στη θέση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπει ότι οι δύο αυτές ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Νίκος Γκόντας έχει πάρει στα χέρια του την παραίτηση του κυρίου Ανιφαντή από τις 7 Μαΐου και έχει το περιθώριο να αποφασίσει αν θα την κάνει δεκτή ή όχι μέχρι τις 7 Ιουνίου. Μάλιστα, την παραίτησή του αποδεικνύει το έγγραφο που υπογράφει ο κύριος Ανιφαντής και παρουσιάζει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Ελευθερία. Το έγγραφο προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Υπήρου με ημερομηνία 7 Μαΐου 2007 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπέβαλα την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου και παραμένω στη θέση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Ωστόσο, σήμερα με δηλώσεις του στο ITV, ο κύριος Ανιφαντής υπογράμμισε πως το έγγραφο αυτό προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης δεν ισχύει και παραμένει στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, δεν αποδέχεται δηλαδή ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του στο Δήμο Ιωαννητών. Γεγονός είναι το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίαζε το Συμβούλιο το ΚΙΣΔΕ στην Αθήνα, το οποίο ορίζει τους διευθυντές δευτεροβάθμιας, αλλά συγχρόνως και τους πάβει όταν κρίνει εκείνο. Σε μια διαδικασία λοιπόν τέτοια, και επειδή ίσχυε και ισχύει προς το παρόν ακόμα ο νόμος περί του ασυμβιβάστου μεταξύ των δύο θέσεων Διευθυντού και Δημοτικού Συμβούλου, γι' αυτό λοιπόν έθεσα στην διάθεση εκεί του Συμβουλίου την περίπτωση ότι αν γινόταν αποδεκτό να παραιτηθώ από το Δήμο και να είμαι Διευθυντής. Αυτό το πράγμα δεν το αποδέχτηκε το Συμβούλιο, είπε από τη στιγμή που ορκίστηκες Δημοτικός Σύμβουλος στην αρχή του έτους, τότε για μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι δεδομένο ότι έπρεπε ήδη να έχεις παραιτηθεί και να μην υπάρχεις. Άρα λοιπόν σε αυτήν την διαδικασία δεν πήγε καθόλου το θέμα είτε δικής μου παραίτησης ή όχι, απλώς το Συμβούλιο με έπαυσε από Διευθυντή λόγω αυτής της διάταξης του νόμου. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ως Δημοτικού Συμβούλου, παραμένω στο Δήμο, στις αρμοδιότητες που έχω και δεν είμαι βέβαια στη διεύθυνση. Ο κύριος Ανιφαντής υπογράμμισε ότι στις προσεχείς κρίσεις που πρόκειται να γίνουν τον Ιούλιο για τους διευθυντές της εκπαίδευσης θα συμμετέχει εφόσον υπάρξει η τροποποίηση της σχετικής διάταξης στο νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ απέδωσε το όλο θέμα σε αντιπάλους του.